πέτυχε η κυβέρνηση τους στόχους που είχε βάλει. Ποιοι ήταν οι στόχοι που είχατε βάλει? Αυτά που κάνατε 2 χρόνια, είχατε πει στο Ζάπιο, είχατε πει ότι θα συνεχίσετε να κλείνετε καταστήματα, ότι θα αφήνετε τον κόσμο να πεινάει, ότι θα φτάσετε στο σημείο τώρα να συμφωνήσετε να μας να δώσετε τους πληστηριασμούς αβέρτα κουβέρτα στην Τρόικα ό,τι θέλει να κάνει. Αυτή ήταν η στόχη που είχε βάλει ο κύριος Σαμαράς στο Ζάπιο. 18 σημεία από τα οποία ούτε ένα δεν έγινε. Και δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία ήμουνα. Αυτό που κάνετε δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος, αλλά ούτε καν με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πουλάτε και προπαγάνδα. Προχθές άκουσα τον κύριο Σπηλιωτόπουλο να λέει ότι ο λαός επιβράβευσε τον κύριο Σαμαρά και τον ψήφισε. Πότε? Δεν τον ψηφίσαμε αφού έκανε τη στροφή τη μνημονιακή. Όσοι τον ψηφίσανε. Τον ψηφίσανε με τα 18 σημεία. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Άκουσα την κυρία Πιπίλη να λέει ότι, να σας πω και κάτι, στο Real το άκουσα. Δεν θυμάμαι ποιος είχε πάρει τη συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πραγματικά, σε εσάς νομίζω το είχε πει η κυρία Χατζηνικολάου. Πιστεύω πραγματικά, λέει, ότι χρειαζόμαστε την επιτήρηση, γιατί χωρίς την επιτήρηση θα τα κάνουμε πάλι χάλια. Σε μένα το είπε, σε μένα το είπε. Λοιπόν, άμα χρειάζεστε την επιτήρηση, πηγαίνετε στη σπίτι σας και αφήστε κάποιους άλλους. Ή αφήστε την Τρόικα να έρθει επιτέλους να είναι κανονικά, χωρίς να είναι, να χρειάζεται μεσάζοντες εσάς. Να κυβερνήσει απευθείας, λέτε. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί πληρώνουμε τους βουλευτές δηλαδή? Γιατί σας πληρώνουμε εσάς? Για να κάνετε τους μεσάζοντες ανάμεσα στην Τρόικα. Και όχι μόνο τους μεσάζοντες, γιατί ο μεσάζοντας κάνει και μία δουλειά. Εσείς δεν έχετε κάνει τίποτε. Ό,τι σας ζητάνε, τους το παραχωρείτε. 2 χρόνια τώρα ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Ετοιμάζεστε τώρα να τους δώσετε και τα σπίτια μας. Κλείνετε τις δουλειές που είχαμε. Εμείς πώς θα ζήσουμε? Να απαντήσω. Εσείς γιατί πληρώνεστε? Εντάξει, κυρία Μουζάκη, να απαντήσω. Ελάτε. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, τα Ζάπια είχαν 18 σημεία. Το κεντρικό πράγμα, και δεν θα ήμασταν εδώ να συζητάμε τίποτα για τίποτα από όλα αυτά τα οποία μου θέτετε, εάν δεν είχαμε καταφέρει να μείνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ. Τώρα, ξέρετε πολύ καλά, όπως και εγώ, ότι την Τρόικα, η Τρόικα είναι ένα κομμάτι μια συμφωνία με τους δανειστές μας, η οποία ήταν μια αναγκαστική συμφωνία, διότι αυτά που μας φτάσαν ως εδώ, μας καταντήσανε να μην μπορούμε να δανειστούμε από αγορές και να έχουμε μία ανεξαρτησία σε πολλές από τις κινήσεις μας. Γι' αυτό είναι η Τρόικα. Και γι' αυτό και βιαζόμαστε για να σηκωθεί να φύγει. Συγγνώμη. Όταν λέτε αυτά που λέτε τώρα, δεν τα ξέρατε πριν τα Ζάπια? Μετά τα Ζάπια τα μάθατε? Όχι, γιατί, τι αλλάζει? Ξέραμε ό,τι ξέραμε και είπαμε με απόλυτη ειλικρίνεια, κυρία Μουζάκη. Και εγώ, σαν βουλευτής, με πληρώνετε για να νομοθετώ. Όταν σηκώνομαι εγώ στη Βουλή και ψήφισα αυτά τα οποία έχω ψηφίσει, και κάποια από αυτά ήταν σκληρά. Τώρα αρχίζουν αυτά τα οποία θα δώσουν μια ανάσα σε αυτά που ζητάτε. Δεν αρχίζει τίποτε τέτοιο. Δεν αρχίζει τίποτε τέτοιο. Με συγχωρείτε, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δεν αισθάνεστε αισιοδοξία. Δεν αισθάνεστε αισιοδοξία. Εγώ όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζουν ξανά αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι θα το δείτε. Αλλά θα το δείτε αν μείνουμε σε αυτό το δρόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, όποιος σκέφτεται αυτή τη στιγμή, ας φύγουν αυτοί και ας έρθουν κάποιοι άλλοι, μάλιστα. Αυτή είναι η άλλη. Δεν κακή. Πρέπει. Δεν είπα εγώ αν είναι καλή ή κακή. Δεν είναι καλή ή κακή. Αυτή η περίπτωση. Δεν είναι καλή. Και δεν σε είναι σύγκριση αυτό με τα ψέματα που έχετε πει εσείς. Ακούστε, κυρία μου. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα. Δεν το παίρνω προσωπικά, κυρία Μουζάκη. Λοιπόν, μην αυτό, μην και σε σύγκριση. Ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται να σας φτάσουν. Δεν είναι όμως έτσι. Επίσης, τους τουλάχιστον λέει ο κύριος Σαμαράς ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αφήσει την Ελλάδα πίσω, να θυμάται ότι με την πολιτική του έχει αφήσει τουλάχιστον 6.000 νεκρούς πίσω. Λοιπόν, και κυρία πολλούς Μουζάκη, πεινασμένους και δεν ξέρω πού τα βρίσκεται αυτά τα νούμερα που λέτε.
Και δεν αρνούμε προφανώς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αλλά εφόσον μου κάνετε αυτή τη σκληρή κριτική... Συγγνώμη, και ένας να ήταν ο νεκρός, ήταν ένας παραπάνω που σας χρειαζόταν. Λοιπόν, και δικαιούστε να κάνετε όσο σκληρή κριτική θέλετε. Αλλά οφείλετε, οφείλετε για τον εαυτό σας πρωτίστως, οφείλετε να δείτε ποια είναι η εναλλακτική. Δηλαδή το θέμα δεν είναι που ήμασταν, εδώ είμαστε γιατί έχουν γίνει πράγματα χρόνια. Εγώ σας λέω ότι αυτά τα δύο χρόνια εμείς πετύχαμε πάρα πολλά. Περισσότερα από ό,τι σε 30 χρόνια. Εγώ σας λέω ότι αυτό θα σας οδηγήσει σε μια καλύτερη μέρα. Δεν πάντως με πιστεύετε. Για τους πληστηριασμούς που ανέφερε η κυρία Μουζάκη. Για τους πληστηριασμούς δεν ισχύει αυτό. Έχω και πολλά ερωτήματα από το διαδίκτυο. Ναι. Για το γεγονός ότι στους πληστηριασμούς πάμε σε εμπορικές αξίες. Ενώ όταν μας φορολογείται με την αντικειμενική αξία. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή, βεβαίως... μας φορολογείται με αξία υψηλότερη από αυτή που μπορούμε να πουλήσουμε τα ακίνητά μας. Ενώ στους πληστηριασμούς θα έρθετε να τα πάρετε με τις χαμηλές αξίες που υπάρχουν σήμερα στις αγορές. Πάμε να τελειώσω αυτό παρακαλώ. Το οποίο έλεγα στην κυρία Μουζάκη και θα έρθω και σε αυτό. Καταρχάς και πέρυσι αυτή την εποχή λέγαμε ότι πάλι θα έχουμε θέμα με τους πληστηριασμούς. Δεν είχαμε. Υπάρχει μία απόλυτη κατανόηση σε αυτό. Τώρα όσο για τις αντικειμενικές και τις εμπορικές αξίες, αυτή η κουβέντα γίνεται προφανώς γιατί οι αντικειμενικές αξίες αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλότερες από τις εμπορικές αξίες. Αν ήταν ανάποδα, θα συζητάγαμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ο τρόπος για να τα αντιμετωπίσουμε αυτό αυτά έχει να κάνει με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Γιατί πρέπει να μας φορολογείτε με την υψηλότερη. Πρέπει να υπάρχει ένας δίκαιος τρόπος. Γιατί ο έμφυα πρέπει να είναι με την αντικειμενική αξία, όταν ξέρετε ότι δεν υπάρχουν στην αγορά οι αξίες αυτές. Ο έμφυα, που είναι ένας βαρύς φόρος, πρέπει να μειωθεί. Και αυτό είναι το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να φτάσει στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ναι, αλλά στους πληστηριασμούς τώρα βάζετε τις εμπορικές αξίες, κυρία Άσημα. Ναι, το βλέπω αυτό. Ναι, ότι οι ήρθε σήμερα εμπορικές αξίες είναι στο πάτωμα. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Να υπάρχει δίκαιο. Αλλά, κυρία Μουζάκη, να θυμάστε παρακαλώ, ότι πρέπει να ρωτήσετε και τι προτείνει ο άλλος. Ο άλλος, επειδή δεν είμαι εγώ που κάνετε κριτική και δικαίωμά σας, δεν είναι αυταπόδεικτα καλύτερος. Προσέξτε, υπάρχει ακόμα πολύ βάθος για να βρεθούμε και πολύ χειρότερα για όλους μας. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Το όνομά σας και το ερώτημα.